νέες επιθέσεις με πυράβλους και πυροβολικό αυτή τη φορά στα χωριά γύρω από το Δνήπερο, καταγγέλει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Επιθέσεις που κατέστρεψαν ακόμα μια ενεργειακή εγκατάσταση, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν θύματα. Τούρι, τσεργοβέ ναμαγάνια, державы террористов воювати проти цивилизованности призвало до тимчасових відключень електрики, тепла, води у деяких наших регіонах і містах. Відновлювальні роботи на енергооб'єктах тривають весь день. Хотел бы напомнить, что военные объекты на Украине – это законная цель наших вооруженных. Την ίδια ώρα το χάσμα μεταξύ των Βάγνερ και του Κρεμλίνου βαθαίνει, με τον αρχηγό της μισθοφορικής ομάδας να καταγγέλει ότι η Μόσχα του έχει μπλοκάρει κάθε γραμμή επικοινωνίας, στερώντας πολεμοφόδια από τους μαχητές του, την ώρα που εκείνοι επιχειρούν αδιάκοπα στον Ντονμπάς. To get me to stop asking for ammunition, all the hotlines to offices, to departments, etc. have been cut off from me. I'm knocking on all doors, sounding the alarm with ammunition and reinforcements, as well as covering our flanks. And it is a remarkable turn of events, especially given that right now it is Wagner's flag flying in eastern Bakhmut, not Russia's. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών παράλληλα επιβάλλει κυρώσεις σε δίκτυο επιχειρήσεων μέτρα την Κίνα, που βοηθάει το Ιράν να κατασκευάζει ντρόουν, το οποίο με τη σειρά του τα στέλνει στη Ρωσία. Κυρώσεις που έρχονται μαζί με την επανεκλογή του Κινέζου Προέδρου Σι για τρίτη συναπτή θητεία. Внимание, экстренное сообщение. Произошел удар. Срочно проследовать укрытие. Произвести герметизацию помещений. Используйте противогазы всех типов. Και όλα αυτά την ώρα που τηλεθεατές στη Μόσχα και άλλες πόλεις της Ρωσίας είδαν ξαφνικά στους δέκτες τους επίγον μήνυμα για άμεση μεταφορά στα καταφύγια εξαιτίας πυρηνικής επίθεσης.